Γεια σας, τι μου κάνετε, πώς είστε βρε παιδιά! Σήμερα ήρθατε σε ένα ακόμα νύχια και τσάι εδώ πέρα, αλλά αυτή τη φορά έχω άντρα καλεσμένο γιατί πρέπει και οι άντρες να κάνουν λίγο τα νύχια τους. Uh-huh. Λοιπόν, έφερα εδώ τον αγαπητό μου Παύλο Χάπλιο, ο οποίος είναι το καλύτερο παιδί και έξω να ξέρετε και ο καλύτερος μάγειρας. Είναι αγαπημένος της μαμάς σας. Είναι σίγουρα. Λοιπόν, μιας που έχουμε μήνα Pride, θα κάνουμε λίγο έτσι νύχια Pride, έτσι χρωματιστά, χαρούμενα, όμορφα, για να πάμε ωραίοι και σένοι το Σάββατο στο Pride. Ναι. Και θα τα πούμε κιόλας εδώ πέρα, λοιπόν. Ξέχασα να πεις αυτό. Έχουμε και το Χωσεδίλη εδώ πέρα. Παύλο μου, τι κάνεις? Καλά είμαι, αγάπη, εσύ? Λοιπόν, είμαι μια χαρά και εγώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες εδώ πέρα, σε αυτό εδώ το φτωχικό κανάλι. Πρώτη φορά κάνω νύχια, Πρώτη φορά. Αλήθεια. Ναι. Ποτέ ξανά. Τα έχω βάψει μόνος μου, εννοώ. Αλλά να μου τα κάνει κάποιος. Με χρώμα. Πρώτη φορά με χρώμα, δηλαδή. Πρώτη φορά μου βάφει κάποιος νύχια επαγγελματικά, να το πούμε έτσι. Γιατί χαίρομαι πάρα πολύ. Προηγούμενες φορές τα βάφω εγώ μόνος μου, τα κάνω σκατά συνήθως. Μετά τρώω μισή ώρα να καθαρίσω τα γύρω-γύρω. Εν τω μεταξύ με τον Παύλο θέλαμε αυτό να το κάνουμε από πέρσι, αλλά θέλαμε να το κάνουμε και με μακριά νύχια. Ναι, αλλά ναι. Δεν γινότανε. Το καλοκαίρι που δεν θα έχω δουλειά. Κατάλαβε, παιδί μου. Θα κάνουμε. Έτσι ένα. Ναι, ναι. Black velour nails. Θέλω να μου πεις τι κάνεις, πώς είσαι σε αυτή την περίοδο στη ζωή σου? Είμαι καλά, τρέχω με διάφορα. Ναι. Με την εκπομπή το πρωινό όλα καλά. Ναι. Τελειώνουμε 8 Ιουλίου. Mm-hmm. Ανυπομονώ για τις διακοπές του καλοκαίρι. Όλοι μας νομίζω φέτος. Ναι. Είμαι καλά, θα πω. Είμαι καλά. Έχω αρχίσει και βάζω τη ζωή μου σε μια τάξη. Τέλεια. Γιατί δεν ήτανε. Ήτανε χαοτική μετά το MasterChef. Ήτανε χαοτική. Για όποιον δεν ξέρει, έχει πάει ο άνθρωπος και ένα MasterChef. Έτσι. Πέρσι, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Το θυμόμαστε. Θα με κλάψει, αγάπη μου, αυτά που είχες πει. Συγγνώμη. Όλοι είχαμε κλάψει. Συγγνώμη, δεν το ήθελα. Αλλά μπορεί και να το ήθελα. Όχι, έπρεπε να τα πεις όλα αυτά, ήταν πολύ σημαντικά. Ευχαριστώ. Τώρα να σου πω κάτι άσχετο. Ναι. Σε βλέπω που βάφεις με τα νύχια, ναι, και χρησιμοποιείς το νύχι σου για στήριγμα. Για στήριγμα. Και ξέρεις τι μου θυμίζει, θα γελάσεις πάρα πολύ. Έχεις δει ποτέ που κάνουν αγιογραφίες? Ναι. Είναι αυτό που κρατάνε το ξύλο. Για να μην ακουμπάνε πάνω. Για να μην ακουμπάνε πάνω και είναι στήριγμα. Ακριβώς είναι πράγμα. Απλά με νύχια. Σε ποιο γκέι, σε ποιο γκέι. Πω, παιδί μου. Πολύ σκάνει πρώτη φορά. Εγώ παθαίνω σοκ με το τέτοιο. Έκανε λίγο, δηλαδή με έκαψε μόλις το δρόμο. Ναι, και τώρα μου πέρασε. Τέλος πάντων, ναι. Είμαστε και δύο με διάσπαση προσοχής, δεν ξέρω πώς θα βγει αυτό το βίντεο. Είμαστε και τρεις, τέσσερις με διάσπαση προσοχής. Το έχω, το βλέπω πάρα πολύ προσιλωμένο. Τι να σου πω, όλα καλά. Είχα πάει δράμα την προηγούμενη εβδομάδα για ένα event. Ήταν πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ όμορφη δράμα. Ήταν πολύ κουραστικά βέβαια. Όλο αυτό με τη Λία, το γιατί. Κάναμε ένα event με το Δήμο Δράμας για το Food Waste. Και δείξαμε πώς να χρησιμοποιείς, ρε παιδί μου, ξέρεις, ό,τι σου μένει. Α, να μην πάει χαμένο. Να μην πάει χαμένο. Ναι. Περίμενε, μια παρένθεση, συγγνώμη. Πώς γίνεται να πάει χαμένο το ριζότο, ρε αγάπη μου, ρε Τσαραντσίνη? Ρε, το γλύφω το πιάτο. Ρε, να σου πω κάτι. Κοίταξε, άμα κάνεις πανακόριζο για παράδειγμα. Ωραία. Και φας δύο πιάτα. Και έχει μείνει το μισό κατσαρολάκι. Ποιο μισό κατσαρολάκι? Θα το φας όλο, Εντάξει, ναι, πολύ εμένα μου μένει, ρε παιδί μου, για παράδειγμα, το σπανακόριζο. Και την επόμενη μέρα είναι πράγμα που δεν ζεσταίνεται εύκολα, ενώ άμα το κάνεις αραντζίνι μετά. Εγώ το ζεσταίνω. Γίνεται χαμός. Χαμός γίνεται. Άρρωστο είναι. Είναι πολύ άρρωστο το αραντζίνι. Παύλο, γενικότερα εσύ έχεις ασχοληθεί με το food waste. Το έχω απορία. Δηλαδή, σαν μάγειρας, έχω δει κάτι μάγειρες, ας πούμε, που λένε πώς να φτιάξετε τέτοιο από τα απομεινάρια της Κυριακής του Πάσχα. Κοίταξε, γενικότερα εγώ δεν μπορώ να πετάξω. Δεν πετάω φαγητό. Μια φορά, όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, συγκατοικούσα με τον αδερφό μου. Ναι. Ωραία. Και είχα βγει εγώ ένα βράδυ έξω, είχα πάρει δύο σουβλάκια και είχα φάει μόνο το 1,5 σουβλάκι. Ναι. Και το άλλο μισό το έβαλα στο ψυγείο. Ναι. Και ξυπνάω την επόμενη μέρα το πρωί για να βρω το μισό σουβλάκι που είχα αφήσει στο ψυγείο και ο αδερφός μου το είχε πετάξει. Και είχα γίνει εξάπλωση. Το σουβλάκι τρώγεται την επόμενη μέρα τέλεια. Εννοείται τρώγεται την επόμενη μέρα. Εγώ γενικά δεν πετάω τίποτα. Εγώ μέχρι και ζωμώ από τα λαχανικά, από τις φλούδες, από τα κρεμμύδια πάνω. Okay. Το οποίο δεν ξέρω, παιδί μου, είναι μια διαδικασία, αλλά δεν είναι δύσκολο. Οκ, okay. Σαν ζωμός δηλαδή. Ναι. Okay. Και ο ζωμός ο σπιτικός είναι πολύ καλύτερος από τον αγοραστό. Ναι. Συγγνώμη, vegetarian φίλοι, αλλά έτσι μια φορά την εβδομάδα εγώ θα πάρω ένα κοτόπουλο να κάνω ψητό, μετά θα κάνω ζωμό με τα κόκαλα, θα τον βάλω στην κατάψυξη. Γενικότερα. Οπότε δεν έχει κυκλώνει φούλα. Όλοι οι μάγειρες, ρε παιδί μου, μαθαίνουν με αυτό. Να μην δηλαδή πάει τίποτα χαμένο. Ναι, ρε, αφού
δεν θες να έχεις φύρα γενικότερα στην κουζίνα και μαθαίνεις να τα χρησιμοποιείς όλα. Λοιπόν, θα κάνουμε αυτά τα νύχια που είχα κάνει. Α, πόσο. Άβολο. Τι ωραία, τι ωραία. Αυτά τα νύχια που είχα κάνει στη Ζόουλα. Λέτε, όχι. Και στον αντίχειρα, στο άλλο, θα κάνουμε τη σημαία του Pride. Για να αλλά μην. Εδώ θα κάνουμε μπανάνες. Έχουμε ξεκινήσει και βάζουμε τη δάση, δηλαδή. Βάζουμε τη δασούλα, έχουμε κάνει εδώ λιλά και γαλαζιάκι. Και συνεχίζουμε κάθε και την παιδιά εδώ πέρα. Λοιπόν, για πες μου λίγο μετά το MasterChef τι έχει γίνει στη ζωή σου. Τι έχει γίνει μετά το MasterChef στη ζωή μου. Κοίταξε, γενικότερα ήταν λίγο. Μου πήρε λίγο χρόνο να το. Να προσαρμοστείς ξανά έξω. Γενικότερα. Νομίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια ήταν αρκετά περίεργα για όλους. Mm. Λόγω και καραντίνας και όλα τα σχετικά. Εσύ δεν είσαι όμως στην καραντίνα, στο MasterChef. Εγώ ήρθα στην Ελλάδα 20 Μαρτίου του 20, που ήταν το 22, ξέρω εγώ, ανακοινώσαμε την πρώτη καραντίνα. Mm. Και μπήκα στο MasterChef το Νοέμβρη. Δηλαδή, εγώ πέρασα καραντίνα. Το καλοκαίρι που χαλαρώσαμε τα μέτρα, πήγα στην Ανάθη, τη δεκαετία του 20. Μπράβο, Παύλο. Το 2020 τέλος πάντων. Και μετά τον Νοέμβριο μπήκα στο MasterChef. Okay. Και μετά βγήκα από το MasterChef τον Απρίλιο. Που βγαίναμε στην καραντίνα. Που βγαίναμε και καλά την καραντίνα. Σε ένα μήνα, ναι. Αλλά γενικότερα εγώ ήμουν λίγο. Με έπιασε μια αγοραφοβία γενικότερα μετά. Έτσι κι αλλιώ δεν είμαι τίποτα. Όλους μας νομίζω μας έχει πιάσει μια αγοραφοβία. Δηλαδή, αγχωνόμασταν να πάμε σε κλαμπ, αγχωνόμασταν να πάμε. Ήταν λίγο χωτική περίοδο. Εγώ την πρώτη φορά που μπήκα σε ταξί με το την καραντίνα, έπαθε σοκ. Γιατί έβλεπα κόσμο να κυκλοφορεί έξω. Είμαι τύπου. Τι κάνουν. Πού πάνε όλοι αυτοί, ναι. Δεν μπορείς να φανταστείς. Είχα πάθει τελείως. Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, είχαμε πάει μια φορά στο σπίτι του Παύλου και του είχαμε φάει όλο το σπίτι. Κυριολεκτικά. Τυράκια, κριτσινάκια, μια τέλεια. Μίλησαν σαλάτα. Το τυρί που βρώμαγε πάρα πολύ άσχημα που το είχαμε κατασπαράξει. Μα είναι έτσι να το. Όσο πιο πολύ βρωμάει το τυρί, τόσο πιο νόστιμο είναι. Μια που είσαι άντρας, ρε παιδί μου, και έχεις κάνει και τον νύχι σου τώρα. Τι γνώμη έχεις γι' αυτό, γιατί εγώ μια φορά που είχα κάνει βίντεο με τον Μπόρφ είχα από κάτω hit comment. Ναι. Γιατί οι άντρες κάνουν νύχια. Θέλω να συζητήσουμε λίγο, μιας που είναι και ο μήνας του Pride, αυτά τα θέματα που πρέπει λίγο να σταματήσουν κάποια στιγμή να λέγονται, έτσι. Να σου πω κάτι, είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό με τον νύχι. Γιατί για παράδειγμα οι ροκάδες. Τα είχαν μαύρα. Οι ροκάδες μαύρα. Όλοι, αλλά τα είχαν μαύρα. Παιδιά, sorry, αλλά τους λέγανε και γκέι οι άλλοι. Οι εγώ δεν είχα ακούσει ποτέ φίλο μου ροκά με τα λαμπ, γιατί έκανα παρέμβαση. Ναι, λάδες. Μεταξύ τους δεν λένε ένα άλλο γκέι. Οι κάγκουρες τους λένε. Ακόμη τους λένε, ακόμη τους λένε που έχουν μακριά μαλλιά. Αυτό ο Φλόρο, αυτή η αδερφή. Αυτές οι εκφράσεις που μου σπάνε τα νεύρα και μου ανεβαίνουν στο κεφάλι. Και να σου πω κάτι, τιμή μου και καμάρι μου, αδερφή. Ναι, ρε φίλε. Γουστάρω να μ' αδερφή. Όχι, εγώ δεν μπορώ, εγώ πραγματικά. Εγώ είμαι που είμαι straight κιόλας. Δηλαδή νιώθω ότι είμαι λεσβία χωρίς να είμαι λεσβία καν. Ρε, εγώ όταν ήμουν Θεσσαλονίκη, είχα βάψει τα μαλλιά μου κόκκινα σε κάποια φάση. Ωραία. Κόκκινα έτσι πορφυρό, έτσι. Πορφυρό ήταν απέσιο, δεν μου πήγαινε καθόλου. Δεν θα σου πήγαινε καθόλου. Καθόλου δεν μου πήγαινε. Ήμουν σαν σκυρί. Ήμουν πραγματικά. Που λες, και γενικότερα, εντάξει, και στην Αθήνα συμβαίνει αυτό, γενικότερα στην Ελλάδα έχετε έναν τρόπο να κοιτάτε τον άλλον στον δρόμο, έτσι λίγο αδιάκριτα. Ναι. Και είχα πάθει αιμονή, έβλεπα τον κόσμο να με κοιτάει και έλεγα, με κοιτάτε, θα σας δώσω λίγο να με κοιτάτε. Και μετά κάθε εβδομάδα άλλαζα χρώμα το μαλλί, κάθε εβδομάδα. Γιατί ήμουν τύπου... Καραφλός μετά από ένα χρόνο. Γι' αυτό έχω μείνει με 5 τρίτες. Για βάζω αυτό μέσα. Και μου είχε μείνει αυτό το πράγμα, ότι ρε παιδί μου, τι καταλαβαίνετε, πρώτη φορά έχετε δει, δηλαδή, κόκκινο μαλλί πρώτη φορά βλέπετε. Να κάνω ερώτηση, εσύ ας πούμε στην Κύπρο, επειδή έμενες αρκετά χρόνια Κύπρο. Έφυγα στα 20 στην Κύπρο. Είχες τέτοια θέματα εκεί, γιατί είναι λίγο μια πιο κλειστή κοινωνία. Στην δηλαδή. Κύπρο υπάρχει ένα άλλο. Στην Κύπρο, επειδή είναι όλοι νεόπλουτοι. Τύπου ρε παιδί μου, εμένα μ' αρέσουν τα παπούτσια να φαίνονται φορεμένα. Ναι. Να είναι τρύπια, να είναι βρώμικα. Και εμένα μ' αρέσει. Ναι, στην Κύπρο αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ. Κακό. Είναι πάρα πολύ κακό. Και όταν πήγαινε Κύπρο, εγώ με τα τρυπημένα μου παπούτσια και με βλέπει η μάνα μου, μου λέγε με αυτά θα έρθει. Τύπου που θα πάμε στο καλό εστιατόριο, θα έρθει με τα τρύπια παπούτσια. Οπότε είναι τέτοια φάση. Στην Κύπρο βλέπουν. Δεν θα τη πειράξει το μαλλί, γιατί του αρέσει ρε παιδί μου λίγο το. Το extreme, αλλά θα του πειράξει το ότι φαίνεσαι τσαλακωμένο. Θέλει να είσαι σένιος, αλλά οκ. Okay. Ναι, 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 με τους δικούς του όρους. Ναι. Περίεργο κι αυτό όμως λίγο. Ναι, είναι διαφορετικό. Αλλά και πάλι στην Κύπρο είναι πιο διακριτική. Δηλαδή δεν θα σε κοιτάξουν όπως κοιτάνε εδώ πέρα στην Ελλάδα, λες και δεν βλέπουν εξωγήινο. Θα σε κοιτάξουν, θα σε σχολιάσουν, θα γελάσουν. Το οποίο δεν ξέρω ποιο είναι καλύτερο, να σα πω την αλήθεια. Ξαναγύρναγε, α πούμε εκεί.
Έχω ένα θέμα, έχω ένα θέμα με την Κύπρο. Δεν νιώθω ότι πνίγομαι κάθε φορά που πάω Κύπρο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Αλλά τώρα προς το παρόν δεν θα ξαναγυρνώ. Δηλαδή όταν γίνω 50, τώρα στα κοντά δηλαδή. Πάμε όλοι μαζί με το Χωσεδάκι, η οικογενειακή. Ναι, θέλετε να πάμε να ανοίξουμε ένα τέτοιο. Ένα μαγαζί με νέο τρόμο. Ένα μαγαζί. Ναι. Εμείς το τρώμε και ο Παύλος το μαγειρεύει. Και εσείς. Τέλειο. Ναι. Με έχουν μιλήσει με τον Μπόρφ. Δεν αντέχω, παιδιά. Αυτό το πράγμα μπορείτε να το καταλάβετε πια με τον Μπόρφ. Ναι, μοιάζουν οι άνθρωποι. Δεν είναι αδέρφια. Δεν αντέχω άλλο. Λες θα κάνουμε DNA test να δούμε αν είμαστε αδέρφια. Πρέπει λίγο. Νομίζω έχει 200 ευρώ το άτομο. Όχι, δεν ρε! Χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Δεν έχει 200 ευρώ το άτομο. Δεν είστε, μωρέ. Καλέ, σίγουρα δεν είμαστε. Απλά έτσι το άτομο. Έτσι, απλά να το πούμε. Μωρέ, εγώ το πήρα σοβαρά. Θα μπορούσε να το κάνει βίντεο στο κανάλι του Πόρφ. Γράψε το, Ζούλα. Γράψε το, γραμματέα εκεί πέρα. Σοφή, δείξα μας λιγάκι τις βάσεις που έχεις βάλει. Έλα, καρδουλίτσα μου. Λοιπόν, εδώ έχουμε βάλει, όπως είπα πριν, λιλά, γαλάζιο γκλίτερ. Για δώσ' μου λίγο το αλχεράκι. Εδώ πέρα έχουμε βάλει ροζ για να κάνουμε μπανάνες. Εδώ το έχω αφήσει καιρό γιατί θα κάνουμε σημαία Pride, ουράνιο τόξο βασικά, και εδώ το Pride. Okay. Όλο το Pride. Όλο το Pride. Και το Γιάννη Καντινάκη πάνω. Φαντάζομαι, θα ήταν τέλειο. Θα ήθελα να ζητήσω για το Pride γενικά. Ωραία. Λοιπόν. Ωραία. Ναι. Τη γνώμη σου. Ωραία. Τι πρέπει να υπάρχει. Πώς έχει γίνει έτσι εμπορικό. Κοίταξε, γενικότερα η αντιπροσώπευση και το να βλέπεις τον εαυτό σου οπουδήποτε, ή στον δρόμο, ή στα media, ή οπουδήποτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το Pride, για να ακούγεται και να βλέπει ο κόσμος ότι ρε παιδί μου δεν είναι μόνος του ένα παιδί στην επαρχία, για παράδειγμα, που θα το δει στις ειδήσεις, ρε παιδί μου. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Επίσης το Pride θα σταματήσει να γίνεται όταν σταματήσει να τρως ξύλο για τις εξουσίες. Καλά, εννοείται αυτό. Και όχι μόνο να τρως ξύλο. Και να σκοτώνεσαι και να σε διώχνει η οικογένειά σου από το σπίτι και όλα αυτά. Και όλα αυτά. Και δεν είναι μόνο το ξύλο. Πρέπει να σταματήσει και το βλέμμα. Δηλαδή το γεγονός ότι εγώ κρατιέμαι χερακή με έναν άνθρωπο. Γιατί φορά φούξια, γιατί εγώ... Φορά φούστα, ή φοράω... Φοράς πέρλα, ρε παιδί. Ή φοράω πέρλα, οτιδήποτε, ρε παιδί. Με αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Και δεν είναι καν... Δηλαδή, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κάτι... Ξέρεις, ρε παιδί μου, αυτή... Το να εκφράζεσαι μέσω των ρούχων σου, μέσω των χρώμα μαλλιών, μέσω των νυχιών σου, ξέρεις, έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 80, δηλαδή έχει παλιώσει πλέον. Εγώ γι' αυτό εκνευρίζομαι, ότι δεν μπορώ να καταλάβω τον άλλον που βλέπει κάποιον. Μα είναι πολύ παλιακό. Ναι, δεν είναι παλιακό να ασχολούμαι γιατί φοράς πέρλες. Αυτό. Ή γιατί πας με άντρη, γυναίκα ή με τρανς, δεν ξέρω εγώ τι πας. Πρέπει να σταματήσει το dress code. Παιδιά, θεωρείται όντως. Γενικότερα. Και στις δουλειές ακόμα. Και στις δουλειές είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρείται όμως ότι με το Pride θα αλλάξει κάτι. Δηλαδή πιστεύεις ότι έχει αλλάξει κάτι. Εγώ θεωρώ ότι στα social media, δηλαδή η τηλεόραση π.χ. δείχνει κάτι απέσια πράγματα. Δηλαδή, δείχνει μόνο κακές εικόνες που μπορεί να πιάσει ένα από τις 10 ώρες που γίνει το Pride. Ενώ εγώ, ας πούμε, έχω πάει στο Pride και έχω δει οικογένειες straight ανθρώπων που είναι με το καροτσάκι, με το παιδί τους, με το σκύλο τους, η γυναίκα, άντρας και πάνε στο Pride. Ναι, αυτό ναι. Δεν το δεις ποτέ στη τηλεόραση. Όχι, βέβαια. Άρα, θεωρώ ότι αλλού είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, όσο Pride και να γίνουν, πάντα μπορεί να δείχνουν ό,τι θέλουν αυτοί. Εγώ θα σου πω όμως και το άλλο. Το Pride γενικότερα, ρε παιδί μου, ξεκίνησε σαν για όλα τα επίπεδα, ρε παιδί μου, διάκρισης. Ναι. Και η σεξουαλική απελευθέρωση είναι κάτι που επίσης τρώει τρελή διάκριση. Ταμπού. Είναι τρελό ταμπού. Δηλαδή το να κυκλοφορεί κάποιος, δεν σου λέω γυμνός στον δρόμο, αλλά ρε παιδί μου, κάποιος να φοράει χάρνες ή να είναι άνετος με το ότι, ρε παιδί μου, ξέρεις, του αρέσει το BDSM, όλα αυτά, που είναι και αυτά πολύ μέρος του Pride, όλα αυτά. Αγάπη, οτιδήποτε μας δίνει απόλαυση είναι δαιμονοποιημένο. Είναι αυτό, είναι δαιμονοποιημένο, γιατί η Ορθοδοξία. Πρέπει να είμαστε μέσα στις τύψεις για να γίνουμε σωστοί άνθρωποι. Ναι, ναι. Για τα λάθος πράγματα τύψεις, έτσι. Και όχι μόνο αυτό, είναι αποδεδειγμένο ότι δεν δουλεύει. Δηλαδή δεν δουλεύει αυτό το πράγμα. Οι τύψεις δεν θα σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο. Το να αναγνωρίζεις το τι σ' αρέσει και να το δέχεσαι και να το εξερευνείς είναι πολύ πιο σημαντικό από το να νιώθεις τύψεις για αυτό που είσαι. Ναι. Από τη στιγμή που είναι συνεννητικό και. Καλά, ναι, όλα αυτά. Ναι. Εννοείται. Αυτά πρέπει να τα λέμε κάθε φορά γιατί. Ναι, υπάρχουν ναι. Και οι λύθοι που έχουν αούν. Μα και αυτό ακριβώς το γεγονός ότι. Το γεγονός ότι θα. Πιέσεις κάποιον να κάνει κάτι που κουστάρεις εσύ, είναι ακριβώς γιατί δεν θες να το επικοινωνήσεις, δεν μπορείς να το επικοινωνήσεις γιατί ντρέπεσαι. Δηλαδή, όλο αυτό και το μη συνενετικό κομμάτι του σεξ πηγάζει από το ότι οι ντρέπεσαι άνθρωποι. Ναι, ντρέπεσαι στην κοινωνία να πεις τι αρέσει. Δηλαδή, άμα είσαι σε ένα μπαρ εσύ, ωραία, ναι. Και πας και την πέσεις σε έναν τύπο έτσι πάρα πολύ ξεδιάτροπα, του λέει ρε παιδί μου, θέλω να πάμε σπίτι τώρα με ναι. Θα του αρέσει του τύπου. Ανάλογα.
ανάλογα, και θα πέσει πάνω, δεν ξέρω. Ναι, αλλά συνήθως όχι. Συνήθως όχι, δεν θα το αρέσει. Γιατί σου λέει αυτή, whatever. Ναι, είναι ό,τι να είναι. Ενώ άμα το παίξεις αθώα, whatever, ξέρω εγώ. Γουστάρουν και από πάνω. Γιατί δεν έχουν το στένος να πούνε, ξέρεις. Θέλω αυτό. Θέλω αυτό. Αλλά είναι σε πολλά πράγματα η κοινωνία έτσι. Δηλαδή, εγώ έφτασα στα 30 και είχα αγχωθεί χωρίς κανένα απολύτως λόγο. Ενώ δεν θέλω να κάνω παιδιά. Και λέω, ωραία, στα 30. Τώρα πρέπει να κάνω παιδί. Ναι. Άρα πρέπει να κάνω παιδί. Και άμα δεν μπορούσα να κάνω παιδί σε 4 χρόνια, δηλαδή η κοινωνία σε βάζει σε αυτό το καλούπι το πρέπει, κάνεις, ράνεις. Είναι όλο τρελό όλο αυτό που γίνεται. Μα εγώ γι' αυτό πιστεύω ότι υπάρχουν και τα γκέι άτομα και τα τρανς άτομα, γιατί πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να σπάμε όλοι. Και αυτό το πράγμα το παντρεύω να κάνω παιδί. Ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ πρόσφατο. Είναι τύπου, δηλαδή όλο αυτό ξεκίνησε τη δεκαετία του 60. Δηλαδή άμα το σκεφτείς... Αλλά το θεωρώ ακραίο ότι δεν μπορούν να υιοθετήσουν. Το θεωρώ ακραίο. Καλά. Αυτό είναι... Έχω δει με τα μάτια μου, ήμουν στη Βιέννη πριν από 9 χρόνια, δύο άντρες που έχουν ένα κοριτσάκι στο καρότσι τους, παιδιά την είχανε σαν πριγκίπισσα. Δηλαδή ζήλεψα και λέω, μαλάκα, θέλω και έχω τέτοιες γονείς. Εγώ και δεν έχω καλούς γονείς, αλλά δύο άντρες γονείς, ας πούμε, έτσι και να την κοιτάνε, λες και ήταν η βασίλισσά τους. Μα για να υιοθετήσεις αγάπη σημαίνει ότι... Είσαι έτοιμος να είσαι. Να μπει σε διακασία χωρίς να είσαι. Μπράβο, να είσαι πατέρας. Ενώ ένα παιδί το κάνεις τύπου και στην τουαλέτα. Αυτό. Και χωρίς να είσαι έτοιμη, χωρίς να έχεις καν, ρε παιδί μου. Τίποτα. Παιδιά, ειδικά με τη διαδικασία πρέπει να περάσει ένας άνθρωπος να υιοθετήσει. Είναι πολύ ψυχοφθόρο και αγχωτικό. Που δίνεις τα λεφτά, πρέπει να είσαι ζάμπλουτος, να έχεις δική σου περιουσία. Να λες και τα λεφτά θα κάνουν ευτυχισμένο όλο το σύστημα. Και στο εξωτερικό έτσι είναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Που το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου. Έχει κάποιο λόγο αυτό το πράγμα. Εγώ θα ήθελα να. Αυτά τα τσεκ θα έπρεπε να γίνονται και στο straight. Καλά, πρώτον, και δεύτερον, να γίνει λίγο πιο εύκολη η διαδικασία. Γιατί πραγματικά είναι κρίμα να μεγαλώνουν παιδιά σε ορφανοτροφία ενώ υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που μπορούν να τους δώσουν άπειρη αγάπη. Να. Είναι κρίμα αυτό το πράγμα. Δηλαδή το θεωρώ τραγικό να μπορέσει. Αλλά να το κάνεις. Γενικότερα να γίνει πιο εύκολη η διαδικασία. Αυτό γενικότερα, είτε straight είτε λεσβείς είτε. Βέβαια, είναι πολύ μαλακία το ότι. Δεν γίνεται κάποιο ψυχολογικό τεστ κάτι και σε ανθρώπους που θέλουν να κάνουν παιδί ναι. Και σε ανθρώπους που πρέπει να υιοθετήσουν. Ή άνθρωποι που έχουν παιδιά. Ναι. Και το βλέπουμε τώρα τελευταία, ρε παιδί μου, ότι γίνονται πολλά τραγικά. Πάρα πολλά τραγικά. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κοινωνική, ρε παιδί μου, μέρημνα. Ναι. Δεν υπάρχει κοινωνική μέρημνα. Δηλαδή, εάν είσαι μια γυναίκα και ζεις σε ένα περιβάλλον βίαιο, δεν έχεις που να πας. Πέραν από την εκκλησία που δεν θα σε βοηθήσει. Δεν θα σε βοηθήσει. Θα πει ότι δεν θα βοηθήσει εκκλησία. Ναι. Να μην με τον άντρα σου. Ωραία. Ναι, το πρέπει να είσαι καλά με τον άντρα σου. Ο άντρας τα κάνει αυτά. Άφησε τις τέτοιες και πηγήρισε πίσω στον άντρα σου. Όχι αγάπη, σήκω κι άστονα να πάει στο διάβολο. Μα πραγματικά. Πραγματικά, σήκω κι άστονα. Στη μανούλα του να πάει. Ναι, να πάει στη μανούλα του. Έλεος. Θες να μας πεις λίγο για την εμπορευματοποίηση του πράγματος. Α, ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, ρε παιδί μου, επίσης, ωραία είναι η αντιπροσωπεύση. Δηλαδή, μου αρέσει να παίρνω τον καφέ μου και να βλέπω ένα rainbow πάνω στον καφέ μου. Πάλι. Είναι φαν. Ναι. Αλλά εγώ θέλω και τις εταιρείες να ξέρω τι κάνουν για τους γκέι και για τα τρανς άτομα και γενικότερα για την κοινότητα. Δηλαδή, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, να πούνε. Δηλαδή, βάζεις το rainbow πάνω στο κουτί σου, με χρησιμοποιείς εμένα σαν ένα άτομο της queer κοινότητας για να πουλήσεις παραπάνω. Θέλω όμως. Πρέπει να έχει κάποιο αντίθετο. Δηλαδή, ωραία, οι Adidas για παράδειγμα, όταν έκανε το πρώτο Pride, οι Adidas ήταν από τις πρώτες που κάνανε Pride Collection, mm-hmm. με παπούτσια Pride και όλα τα σχετικά. Και όλα τα έσοδα πηγαίνανε στο Trevor Project, που είναι ένα project αμερικάνικο για τους άστεγους γκέι. Κατάλαβε το. Okay. Δηλαδή, είχε έναν φιλανθρωπικό σκοπό από πίσω. Mm-hmm. Και η Adidas συνεχίζει να το κάνει αυτό το πράγμα. Πολλές εταιρείες όμως απλά βγάζουν Pride Collection. Για να είναι στη μόδα. Γιατί είναι της μόδας, αλλά δεν λένε ρε παιδί μου ότι ξέρεις, θα κάνουμε αυτό, αλλά ταυτόχρονα θα κάνουμε και κάτι άλλο. Ναι. Να ρωτήσω κάτι όμως. Δεν είναι τουλάχιστον, δεν σου δείχνει ότι αυτές οι εταιρείες στέκονται Λάτε. Με τη μεριά της LGBT κοινότητας, οπότε κάτι είναι κι αυτό. Δεν ότι ξέρω. Κάτι θετικό βγαίνει. Εμένα το ότι βάζεις ένα rainbow πάνω σε ένα κουτί δεν μου λέει ότι στέκεσαι με την κοινότητα. Μου λέει ότι απλά ακολουθείς ένα trend. Που το ξεχνάς τον Ιούνιο. Που το ξεχνάς, μετά τον Ιούνιο δεν ξαναυπάρχει. Που το ξεχνάς μετά τον Ιούνιο. Δηλαδή θέλω να πω σε ένα Γρηγόρη και να δω ένα τρανς άτομο να δουλεύει πίσω από την μπάρα. Μπορώ να πω σε αυτό το σημείο. Χαίρομαι πάρα πολύ που στο μπλε παπαγάλο, γιατί θα το πω, που δουλεύει τρανς άτομο. Πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Θέλω... Δηλαδή χαίρομαι να βλέπω μαγαζιά να δίνουν ευκαιρία σε τρανς άτομα, μπράβο. Γιατί έχω κουραστεί τα τρανς άτομα να πρέπει πάντα να βγαίνουν έξω στον δρόμο. Ναι, ναι. Για είναι... ποιο.
λόγο. Δηλαδή, εγώ τώρα αλλάζω, κάνω φιλομετάβαση, γίνομαι άντρας και δεν θα έρθουν οι πελάτες μου σε μένα. Ξεχνά να κάνει το ίδιο ταλέντο θα έχω. Ξεχνά να κάνει νύχια. Δεν ξέρει να κάνει μια τέχνη, κάτι. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτό το πράγμα στην κοινωνία μα. Βγαίνει στο εξωτερικό και βλέπει τρανς άτομα, μοϊκάνο να έχει ο άλλο και να φοράει κουστούμι. Δηλαδή, είναι λίγο πιο cool όλα αυτά στο εξωτερικό, ρε φίλε. Παιδιά, εγώ το βλέπω και από τη δουλειά. Εμεί είμαστε λίγο πιο χαλαροί στο ντύσιμο μα εκεί που δουλεύω. Είναι πολύ σημαντικό να δίνει τον άλλον ελευθερία να δίνει και να εκφράζει το πώ θέλει. Δεν θα αλλάξει τον τρόπο που δουλεύει αν φορέσει μια γραβάτα ή ένα πουκάμισο ή ένα μοκασίνι. Δεν αλλάζει τον τρόπο που δουλεύει. Θυμάμαι μια φορά ο μπαμπάς μου δούλευε με μια εταιρεία, τέλος πάντων γαλλική, και ήρθε η PR, η manager, παιδί μου, η οποία είχε ράστα. Ξέρεις, ήταν και POC, είχε ράστα μαλλί, ξέρω εγώ, και ο μπαμπάς μου είχε πέθει σοκ. Και τη ρώτησε, εντάξει ρε παιδί μου, Κύπρος τώρα μικρό, αλλά τη ρώτησε ξεδιάντροπα, της λέει, τύπου τώρα θεωρείς ότι αυτό το μαλλί είναι τέτοιο. Και εγώ είχα γίνει έξαλλος. Και αυτή απάντησε πάρα πολύ κόσμο, ότι ξέρεις, το εξωτερικό δεν έχει σημασία το πώς είναι τα μαλλιά σου. Έτσι θα πρέπει να είναι κανονικά. Ναι, και μετά εγώ τον έβρισα άσχημα, ρε παιδί μου. Του λέω κάποια πράγματα δεν τα αναφέρεις. Ή άμα θες να σχολιάσεις κάτι, του είπα, ρώτα με εμένα πρώτα. Εδώ τι συζητάω, σε πολλούς φαίνεται περίεργο ότι έχω κιλά και μπορεί να δίνω με σεξι. Ή μπορεί να βγάζω φωτογραφία ή να έχω κυταρίδα. Ας μιλήσουμε για τη δαιμονοποίηση της γυναικείας σεξουαλικότητας. Τι να πρωτοπώ για αυτό το θέμα. Τι να πρωτοπώ. Που κάθονται όλοι και ασχολούνται με το τι θα βάλεις, τι θα κάνεις. Που είσαι πουτάνα. Εάν βάζεις το στήθος σου, που μπορείς να βάλεις μια ωραία φωτογραφία, το μπούτσο, οτιδήποτε. Αλλά είσαι εύκολη, ρε παιδί μου. Αυτή είναι εύκολη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βγάζουν την πλούζα του, δηλαδή. Με τις ρόγες και όλα αυτά. Με τις ρόγες. Δηλαδή, καταλαβαίνω. Και γιατί πρέπει η ρόγα μου εμένα να πρέπει να κρύβεται ενώ στον άλλο να μην κρύβεται. Παιδιά, εμένα μου έχουν κατεβάσει δύο φωτογραφίες που φαινόταν μάλλον η ρόγα. Έχω να σας πω ότι αυτή που τα ξεκίνησε όλα ήταν η Ριάννα. Η Ριάννα, πρόσεξε τώρα η ιστορία που θα σου πω. Ακούει αυτή η ιστορία. Η Ριάννα στα FDA Awards, στα Fashion Whatever, είχε φορέσει ένα φόρεμα. Τώρα μιλάμε το 12, το 13. Ναι. Είχε φορέσει ένα φόρεμα και φαινόταν η ρόγα της. Okay, cool. Και ο διάβολος. Ναι. Δεν πάρει το μέσα. Μπορούσε πράγμα. Και ο διάβολος κατέβαζε όλα τα άρθρα που είχαν φωτογραφία της Ριάννα με τη ρόγα της. Ναι. Και η Ριάννα ξεκίνησε όλο αυτό το πόλεμο με το διάβολο. Το Free the Nipple. Το Free the Nipple. Γιατί τους έλεγε, παιδιά, πάτε καλά. Επειδή, για μια ρόγα. Ναι, εγώ το έβαλε γιατί έτσι πρέπει να είναι το ρούχο. Αυτό το ήθελα να δείξω. Δηλαδή το πρόβλημά σας το είναι. Μα ξέρεις τι, είναι ηλίθιο. Γιατί ρε παιδί μου, βλέπεις μια μαμά να θυλάσει το παιδί της και λες τι γλυκό. Ναι. Αλλά όταν βγει φωτογραφία, πόσο. Έλα να σου πω, και οι άντρες δεν λένε τι γλυκό όταν βλέπουν μάνα να θυλάζει. Δεν λένε, αδιαστικό λένε. Είναι αδιαστικό εννοώ και να μην το μωρώ. Εν τω μεταξύ αυτό. Αηδία, αυτό πιο αηδία. Αυτό έχει να κάνει όμως με την καταπιεσμένη γυναικεία σεξουαλικότητα. Ναι, είναι πολύ καταπιεσμένη. Επειδή τη γουστάρουν οι άντρες και επειδή τη θέλουν και δεν μπορούν να την αποκτήσουν, όχι, να το κρύψεις. Mm. Κρύψε το βυζί σου. Δεν θέλω να το βλέπω γιατί κολλάζομαι. Έχεις δει λεσβίες. Έχεις δει λεσβίες που γουστάρουν οι γυναίκες να μην θέλουν να θέλουν κρύψου μωρί που βγάζει τα παιδιά σου έξω. Όχι ποτέ. Όχι εμένα, εγώ επίσης αυτό που σοκάρομαι είναι που οι περισσότεροι άντρες νομίζουν ότι μια λεσβία θα τους κάτσει. Α, καλά. Ναι, δηλαδή, αυτό είναι τραγικό, μαλάκα. Δεν μπορώ, μη βλέπετε τους τσόντες. Δεν μπορώ να το πιστέψω πραγματικά ότι θεωρούν ότι θα πάμε στην κύκλα και θα βγάλουμε λεσβία. Και εγώ είμαι τύπου, μαλάκα, τι λέτε, μαλάκα, σε ποιο σύμπαν ζείτε. Επίσης να πούμε και το άλλο, η Megan Thee Stallion, το Plan B το έχεις ακούσει. Έπως, μιλάει και φως γι' αυτό, μιλάει για τη σεξουαλικοποίηση της γυναίκας και ότι ρε παιδί μου είναι τύπου η Megan Thee Stallion και λέει όχι ρε μαλακά, εσύ είσαι η πουτάνα μου και εγώ θα σε κάνω πουτάνα και δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω με το σώμα μου. Παιδιά, καλώς ή κακώς, τώρα αυτό βέβαια δεν είναι πολύ αμφιλεγόμενο αυτό που θα πω, το σεξ είναι λίγο γυναικεία υπόθεση. Ξεκάθαρα είναι γυναικεία υπόθεση. Ως προς ποιο κομμάτι. Ότι είναι στο χέρι της γυναίκας περισσότερο και αυτό είναι που κάνει τους άντρες τόσο έξαλλους, ας πούμε, με όλη αυτή την κατάσταση. Women hold sex, παιδιά. Ναι. Sorry. Και όχι μόνο αυτό, οι γυναίκες κάνουν και καλύτερο σεξ. Δηλαδή, εγώ πεθαίνω με τους. Έχω straight φίλους και τους λέω, ξέρεις ότι οι λεσβίες που κάνουν σεξ 8 ώρες, ας πούμε. Ναι. Και είναι οι άλλοι τύπου, τι εννοείς, κάνουν. Και τους λέω, έτσι είναι. Αλήθεια. Το γυναικείο.
Ναι, καλέ, γιατί μπορούνε. Ναι. Δεν είναι άντρας που στα 11 λεπτά. Α, ναι, αυτό εντάξει. Πάει, τελείωσε. Κατάλαβε τον άνθρωπο. Ναι, παιδιά, sorry, αλλά το σεξ μεταξύ γυναικών είναι και πολύ πιο συναισθηματικό και υπάρχει περισσότερο connection. Ναι, καλέ, εννοείται αυτό. Γιατί θέλει επικοινωνία το σεξ. Οι άντρες νομίζουν ότι. Το βάζουμε και τέλος. Το βάζουμε και τέλος. Καλά, όχι και όλοι, αλλά. Ναι, εντάξει, δεν μιλάμε. Ναι, μιλάμε η πλειοψηφία, όμως δεν μου βγήκε μια πλειοψηφία. Και δεν είναι μόνο, είναι και οι γκέι άντρες, δηλαδή. Ισχύει. Και οι γκέι άντρες είναι έτσι. Για να δούμε λίγο τον ήχη, sorry. Λοιπόν, εγώ τώρα έκανα ένα. Πώς είναι ακόμα, αγάπη μου. Ζωή. Η φώτα, η φώτα. Τι είναι φώτα μου. Αγάπη μα, δεν μπορώ να σε χαϊδέψω, δεν μπορώ. Καλέ, δεν το σκοτώ, είναι ανέβη τώρα από αυτό. Αποκλείω. Μωρή φώκια, εντάξει, ανέβητες. Μην βάλουμε το άλλο μέσα στο σπαθλί. Λοιπόν, κάναμε εδώ ένα rainbow. Ναι. Τώρα θα κάνουμε εδώ τα φατσάκια, εδώ συνδεφάκια και πάει λέγοντας, παιδιά. Ωραία. Ρε κλικούλη μου. Δώσε, σταμάτα ρε μαλάκα. Καλέ, τι κάνετε εκεί. Καλέ, εδώ κοιτάξτε τι έχουμε κάνει. Συνεφάκια, φατσάκια. Εδώ πέρα έχουμε κάνει κεραυνούς, έτσι να υπάρχουν, γιατί σήμερα είναι και λίγο βροχερός ο καιρός. Συνεφάκια, χαμογελάκια, γιατί πάντα πρέπει να χαμογελάμε. Αγάπη μου. Ναι, αγάπη μου. Λοιπόν, μου λένε όλοι γιατί κάνεις κανάλι. Ναι, ωραία, ναι, να κάνω. Θα ήθελα πάρα πολύ να σε δω. Ξέρω, ρε. Θέλω να κάνω. Απλά είναι το θέμα ότι. Κολώνεις. Κοίταξε, κολώνεις. Όχι, δεν κολλάω. Βαριέται να μοντάρει, μωρέ, τι κολλάει. Καλά, το κολώνει. Δεν έχω καθόλου την τεχνική. Ναι, δεν έχω την τεχνική τεχνοτροπία. Την τεχνική τεχνοτροπία. Σιγά, μπράβο, Παύλο. Τεχνογνωσία. Αυτό. Οπότε ναι, και δεν έχω και, δεν ξέρω και, δηλαδή τι να κάνω μαγειρικό, να κάνω μαθήματα ζαχαροπλαστικής, τύπου στο κανάλι. Τέλεια, και να καλείς καλεσμένους, να κάνετε μαζί. Ωραίο είναι αυτό. Και μπορούμε τα πρώτα να είμαστε εμείς για να νιώθεις άνετα. Επίσης πρέπει να βρω κουζίνα, γιατί η κουζίνα είναι δύσκολο να κινηματογραφηθεί. Ή θα νοικιάσεις κάτι, θα πας σε κάποιον ερπίδι. Βέβαια, εμένα μου άρεσε η κουζίνα σου, ένα πάγκο θα βάζα μπροστά. Ναι, θέλει ένα πάγκο μπροστά. Λίγο μπλε πίσω. Ένα τέτοιο γραφείο από τα IKEA και το κάνεις πάγκο. Εντάξει, μην είσαι τόσο έξαλλη σήμερα μαζί μου. Και ο Χωσέ αγαπάει. Το ξέρω, ο Χωσεδάκι. Γιατί και μαγειρική δεν έχει και πολλά. Ναι. Θα ήθελα. Μ' αρέσει. Ωραία, θα το τροχοδρομήσουμε και αυτό. Να μας γράψετε κι εσείς αν θέλετε τον Παύλο. Έχει πει σε όλα μας τα βίντεο. Ναι. Μαζί έχουμε κάνει μαγειρική, κρίμα, μαριγούλα. Νύχια τώρα. Όλα. Λοιπόν, εδώ σχεδιάζω εγώ τις μπανανίτσες τώρα, παιδιά. Για να τις δούμε. Εδώ, έτσι πάνω στο ροζ. Έχω κάτι κάλτσες που είναι έτσι ακριβώς εδώ. Ναι, είναι τέλειο αυτό. Χάπισος. Τις έχω κι εγώ. Αυτό. Τις άλλες πρέπει να. Η ζωή πρέπει να κάνουμε τα αβοκάντα κάποια στιγμή. Είναι τέλειο τα αβοκάντο. Μου αρέσει πολύ η πέρλα σου. Α, είναι της μαμάς μου η πέρλα. Την έκλεψε. Όχι ακριβώς. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά που πήγα Κύπρο, της είχα πει τη μαμά μου, γιατί η μαμά μου επειδή μου έχει κάποια κοσμήματα που δεν τα φοράει. Και είχα βγει με έναν φίλο μου εγώ και φορούσε ένα δαχτυλιδάκι της μαμάς του και μου είπε: Ξέρω, αυτή είναι της μαμάς μου. Και λέω: Μα λέγα, θέλω και εγώ κάτι της μαμάς μου. Και της είχα πει την προηγούμενη φορά που πήγα, της λέω: Μαμά, θέλω να κάτσουμε να δούμε τα κοσμήματά σου και να δούμε, ξέρω εγώ, ξέρεις. Να δούμε τι θες να το πάρω, ξέρω εγώ. Εκεί ανοίξαμε τις κοσμηματοθήκες, ας το πούμε. Και περάσαμε από αυτό το πετλέ, το οποίο τρελάθηκα εγώ και μου λέει πάρτε μου, λέει δεν το χρειάζομαι και μου έδωσε και το βραχιόλι και μου έδωσε και ένα δαχτυλιδάκι. Το πιο ωραίο όμως, έχει ένα δαχτυλιδάκι η μαμά μου, μικρό, με ένα πάρα πολύ μικρό διαμαντάκι, ωραία, που ήταν το πρώτο κόσμημα που αγόρασε αυτή με τα δικά της λεφτά. Έλα ρε γλυκούλα μου. Ναι, και μου λέει ότι όταν το αγόρασε και το φορούσε στα μάξι, εγώ ήμουν 5 χρονών, ωραία, και καθόμουν στο πίσω κάτω του αμαξιού και της έλεγα «Μαμά να δω το αστεράκι σου, να δω το αστεράκι σου». Και είχα πάρει διαμονή και της είχα πει τότε ότι όταν μεγαλώσω θέλω να μου το δώσεις. Έλα. Ναι, και μου είπε «Αυτό είναι δικό σου», μου λέει. Και δεν μου το έδωσε τώρα, όμως θα το πάρω άλλη φορά. Παύλο, το ξέρεις ότι είσαι η Λίσσα Σίμψον, έτσι. Ότι είμαι πια. Η Λίσσα Σίμψον. Αχ, είμαι η Λίσσα Σίμψον. Είναι, φοράς ακριβώς τις ίδιες πέρλες. Ισχύει! Ναι! Ισχύει και το χρώμα. Το μαλλί έμεινε, να κάνουμε και το μαλλί μετά. Δεν ήταν λίγο σπαστικό αυτή, δεν είναι σπαστικό. Ήταν λίγο σπαστικό. Έλα, μωρέ. Ήταν η καλύτερη Λίσσα Σίμψον. Θυμάσαι τη Μάρτιν. Πώς λέγονται το μωρό. Α, τη Μάρτιν. Μάγκη, η Μάγκη. Ήταν τέλεια τα Simpsons. Τέλεια, εγώ αγαπούσα Λίσσα. Είσαι η Λίσσα Simpson. Με το σαξόφωνο. Λίσσα, μάθω σαξόφωνο. Έχουμε πάει σε 15 θέματα. Δεν έχω, πώς βρεθήκαμε εκεί πέρα. Αυτό προσπαθεί να κάνει η Σοφία τώρα στον ήχη. Λοιπόν, προσπαθούμε να κάνουμε τη σημαία του Pride, ήταν λίγο έτσι. Την ανανεωμένη. Ναι. Την ολοκληρωμένη.
Άμα θέλετε να αγοράσετε, παιδιά, θα σα αφήσω από κάτω link. Παύλο, είναι αληθινό μαγαριτάρι. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Η γιαγιά μου ξέρετε τι έλεγε. Για να δει ένα αληθινό μαγαριτάρι πρέπει να το βάζει στα χείλια σου και να είναι δροσερό. Τώρα δεν μπορώ να το βγάλω μετά. Είχα μετά. Πόσο μου λεπτά. Και πάει και κάνει το τέτοιο. Έλεγα αυτό. Αν θα το βγάλει. Ή δροσερό ή ζεστό. Είναι καυτό. Ωραία, γιατί ξέρω. Είναι καυτό. Δεν είναι πραγματικό. Εγώ θεωρώ ότι είναι. Έτσι πως το βλέπω. Δεν ξέρω αν είναι. Θα πάω να τα. Πρέπει να πάω να του αλλάξω και το κουμπόμα. Γιατί το κουμπόμα είναι παλιό. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ελάτε να δούμε τα κοντινά μα. Ελάτε να δούμε τα νύχια, λοιπόν. Κάτσε μου πάνω στο Χωσέ. Α, μπράβο. Έλα. Δεν αντέχω. Άπλιο. Έλα, ζωή. Κάναμε εδώ και τη σημαία του Pride. Για κάτσε μου το κουνά πολύ. Α, τι ωραία σημαία. Ναι. Εδώ, όπως είπαμε τα άλλα, και είναι έτοιμο το μανικιούρ μας, παιδιά. Οπότε μπορείτε να κάνετε και εσείς ένα μανικιούρ για το Pride. Είναι πάρα πολύ ωραία τα νύχια. Και να μην φοβάστε, να τολμάτε οι άντρες. Ελάτε σε μένα μας κάνετε. Ναι, ρε παιδιά. Αν ντρέπεστε. Εκφραστείτε. Νιώθεις ωραία. Ναι, νιώθεις πάρα πολύ ωραία να περιποιήσεις τον αυτό σου και νιώθεις και είναι και ωραία έκφραση. Ελάτε, κάνετε μετάλλικα, ξέρω, ό,τι θέλετε, ό,τι κουστάρετε, παναθηναϊκός, δηλαδή εκφραστείτε με διάφορους τρόπους. Και θέλω να με κάνετε tag αν κάνετε νύχια για το Pride για να σας ανεβάσω στο story μου. Επίσης, παιδιά, ελάτε οι straight άντρες Σοφία να σας κάνει τα νύχια. Λοιπόν, θέλω να πάτε να βρείτε τον αγαπημένο μου Παύλο στα social media του, να του πείτε να κάνει YouTube κανάλι μέχρι το Σεπτέμβριο γιατί του έχω βάλει deadline. Καθόλου αγχωτικό. Καθόλου. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι. Τίποτα αγάπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμφάνιση. Εύχομαι να ξανάρθει και να μα προτιμήσει. Θα ξανάρθω, σίγουρα. Τώρα, που το έμαθα θα ξανάρθω. Ναι. Και την επόμενη μέρα θα τα μεχτιστά. Α, ναι. Έτσι. Black Velvet. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Subscribe σε αυτό το κανάλι. Γράψτε από κάτω αν θέλετε κάποιον άλλο καλεσμένο, άντρα, γυναίκα, ό,τι θέλετε. Να τον φέρουμε εδώ πέρα σε αυτό το κανάλι. Τη Μαριγούλα. Ναι, θέλει τη Μαριγούλα. Να κάνει νύχια. Δεν ξέρω τι θα κάνει τα νύχια. Τέλος πάντων, φιλάκια πολλά. Σας αγαπώ πολύ να προσέχετε. Καλό Pride και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο που θα είναι σε μία εβδομάδα. Γεια σας.